Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα σπουδαίο βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έχει να κάνει με την μεγάλη ιστορία του Παναθηναϊκού και τους αρκετούς τίτλους που έχει κατακτήσει και χιλιάδες τίτλοι λέγεται το βιβλίο, είναι ο τίτλος και σήμερα βρέθηκαν εκεί οι συγγραφείς οι οποίοι έχουν κάνει μια πραγματικά μεγάλη έρευνα. Είναι ο Ανδρέας Οικονόμου, ο Αριστίδης Μπενόγλου, ο Παναγιώτης Αλαφάκης, ο Νίκος Πετρόπουλος, ο Γιώργος Κοκοής και ο Άγγελος Σκλαβουνάκης, οι οποίοι κατάφεραν, όπως είπαμε, μέσα από... Από τον τίτλο καταλαβαίνω ότι αφορά όλο το φάσμα του Παναθηναϊκού, έτσι, όλα τα αθλήματα. Έτσι ακριβώς. Κατέγραψαν με αποδείξεις τους 1.498 τίτλους που έχουν κατακτήσει οι πράσινοι σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα και μπορούμε να δούμε ακριβώς τι μας είπαν και ποιοι βρέθηκαν εκεί από πλευράς Παναθηναϊκού. Στην παρουσίαση. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη μου. Πάμε στο βίντεο. Στο Μουσείο της Ακρόπολης παρουσιάστηκε το βιβλίο και χιλιάδες τίτλοι από τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και τη συγγραφική ομάδα 6 ανθρώπων που δούλεψαν σκληρά προκειμένου να καταγράψουν έναν προς έναν τους 1.498 τίτλους του Παναθηναϊκού σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Εμείς αποφασίσαμε να ξεσκονίσουμε ό,τι αρχεία μπορείτε να φανταστείτε. Όλες τις πολιτικές εφημερίδες, όλες φυσικά τις αθλητικές εφημερίδες, τα αρχεία ομοσπονδιών, συλλεκτών, ερευνητών, παλεμάχων και να συγκεντρώσουμε το συνολικό αριθμό των τίτλων του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι 1.498 σε όλα τα αθλήματα, επίσημοι τίτλοι σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι το μεγάλο, να σου πω, η μεγάλη μας περιουσία. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, αυτή η αγάπη του κόσμου είναι κάτι το οποίο μας ακολουθεί και μας θυμίζει όμορφες στιγμές και είναι ένα μεγάλο, και εμείς δίνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς το λέμε και θα το ξαναπούμε ότι με το τριφύλι στην καρδιά πάντα είμαστε και πάντοτε τον Παναθηναϊκό τον έχουμε πολύ βαθιά μέσα μας και νομίζω ότι η σημερινή μέρα ήταν πάνω απ' όλα συγκίνηση. Οι συγγραφείς Ανδρέας Οικονόμου, Νίκος Πετρόπουλος, Αριστοτέλης Μπενόγλου, Παναγιώτης Αλαφάκης, Γιώργος Κοκόης, Άγγελος Σκλαβουνάκης χρειάστηκαν αρκετά χρόνια προκειμένου να καταγράψουν τους τίτλους του Παναθηναϊκού, συγκεντρώνοντας στοιχεία από επίσημα έγγραφα, μελετώντας τα αρχεία ομοσπονδιών και ιδιωτικών συλλόγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε και να ανατρέχουμε στις αξίες που πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός και έχοντας αυτές ως οδηγό να πορευόμαστε στο μέλλον. Μια εξιστόρηση θριάμβων, πρωταθλημάτων, επιτυχιών και κυρίως δόθηκε το πορτρέτο ενός τεράστιου μεγάλου αθλητικού οργανισμού, όχι συλλόγου. Στην εκδήλωση, που το παρόν έδωσαν μεγάλα ονόματα που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, καθώς και πλήθος επωνύμων, τιμήθηκαν μεταξύ άλλων οι Χρήστος Ιακώβου, Μέρι Λομβάρδου, Αριστίδης Καμάρας, Άρης και Χρήστος Καραγιώργος, Κριστόφ Βαζέχα και Γιάννης Αηδίνιώτης. Αυτή η πλακέτα είναι ένα επιστέγασμα χρόνων στον ελληνικό αθλητισμό. Η προσφορά μου στον ελληνικό αθλητισμό, δηλαδή αυτή η ανταμοιβή του Παναθηναϊκού για μένα είναι μεγάλη δέσμευση για μένα. Όσο θα είμαι όρθιος και θα ζω, θα προσφέρω στο σύλλογό μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που 15 χρόνια μπορούσα να φορέσω αυτή τη φανέλα. Όπως είπες, μεγάλη τιμή για μένα. Χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσανε σε αυτή την εκδήλωση, που είμαι και εγώ ένα κομμάτι από αυτή την πράσινη οικογένεια.